κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ολοκληρώνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κομωτινής το έργο ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, ενώ συνεχίζονται και οι ασφαλτοστρώσεις εντός της πόλης της Κομωτινής. Αυτά είναι μερικά από τα έργα τα οποία υλοποιεί ο Δήμος μας κατά την περίοδο αυτή και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Πληροφορίες για τα έργα αυτά έδωσε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Αντιδήμαρχος Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Δήμου Κομωτινής, κ. Δημήτρης Καρασταύρου. Στην φάση της ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ και τένις. Όπως διαπιστώσαμε σε επιτόπια έρευνα, συνοδευόμενη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Κομωτινής Δημήτρη Καρασταύρου, που μίλησε για τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να ανακατασκευάσει τους αθλητικούς χώρους και να δοθούν σύντομα στο κοινό της πόλης. Μια εργολαβία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Βρίσκεται η συγκεκριμένη τουλάχιστον εργολαβία στο τελείωμά της, δηλαδή η ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ και τένις που βλέπετε. Έχουν παραγγελθεί και τα ταμπλό και ο φωτισμός τώρα τελειώνει και ολοκληρώνεται. Με αποτέλεσμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να το δούμε και σε πλήρη λειτουργία. Την άλλη εβδομάδα έρχεται και ο Φιλές που θα καλύψει τα γήπεδα του τένις. Τις χάρες έχουμε προχωρήσει και αυτές θα μπουν περιμετρικά για την απορροή των υδάτων. Είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε από αυτά τα γήπεδα. Είναι μια πεποίθησή μας και μια διάθεση που έχουμε σαν Δημοτική Αρχή να αναδείξουμε και να αναπλάσουμε όλους τους αθλητικούς χώρους που υπάρχουν τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς μας. Ξεκινήσαμε από αυτά τα γήπεδα όπου θα είναι ο πρώτος πυλώνας που θα μαζεύει κόσμο που σχετίζεται με τον αθλητισμό εκτός από το παθρακικό γήπεδο της πόλης μας. Θα πούμε και στην επόμενη έκταση που υπάρχει παραδίπλα και το γήπεδο του τένις που υπάρχει στο κολυμβητήριο δίπλα, όπως επίσης και θα δούμε και το κτίριο αυτό, το οποίο θα το κάνουμε χρηστικό τόσο οι τουαλέτες όσο και το κηρυκείο, διότι ένα πράγμα αν δεν μισθωθεί και δεν δοθεί σε χρήση προς τους πολίτες δεν προστατεύεται. Και η περίφραξη φυσικά που θέλει μια ριζική έτσι ανακαίνιση. Αλλά είναι μια ξεχωριστή εργολαβία όλα αυτά που σας περιγράφω τώρα, διότι ο προϋπολογισμός των έργων ήταν συγκεκριμένος και εξαντλήσαμε το μέγιστο των δυνατοτήτων που είχαμε από την εργολαβία που ήδη ολοκληρώνεται τώρα. Υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα μπορεί να δοθεί στο κοινό και με τις παρούσες συνθήκες για να αποσυμφορήσει κάπως και το πανθρακικό? Πολύ σύντομα. Αυτό σύνταγα με τον ανάδοχο. Έχουν παραγγελθεί σχεδόν τα πάντα. Ίσως πιο αργά να έρθει μόνο ο Φιλές του τένις και νομίζω θα είμαστε πολύ σύντομα έτοιμοι να το δώσουμε σε χρήση. Οι ασφαλτοστρώσεις εντός της Κομωτινής είναι σε εξέλιξη, τόνισε ο κύριος Καρασταύρου, που αναφέρθηκε και σε ένα άλλο ακόμη μεγάλο έργο αντικατάστασης του οδοφωτισμού. Ποια άλλα έργα έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Δήμο? Είναι οι ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη που βλέπετε. Ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτό το έργο. Είναι η εποχή τώρα που μπορούμε να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις, διότι το χειμώνα δεν μας επιτρέπει ο καιρός. Έχουν ξεκινήσει οι βασικοί δρόμοι, προχωράει, είμαστε σε καλό εντός του χρονοδιαγράμματος, χωρίς έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Παρόλο που κάποιοι δρόμοι ήταν, όπως είδατε και εσείς, κεντρικοί, έχουν ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία, φαντάζομαι, προς τους συμπολίτες μας. Περνάμε άνω από η Οικονομική Επιτροπή ένα μεγάλο έργο 1.100.000 ευρώ περίπου που αφορά την αντικατάσταση του οδοφωτισμού σε ιστούς και σε LED σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Εκεί όπου υπάρχει παλιός φωτισμός και βάζουμε καινούριους ιστούς σαν και αυτούς που έχουν βάλει ήδη σε κάποιους δρόμους με σύγχρονο φωτισμό. Είναι ένα έργο το οποίο είναι η αρχή της αντικατάστασης των οδοφωτισμών, διότι ήδη έχουμε αναθέσει την μελέτη και θα την παραλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι για το σύνολο της πόλης αλλά και σε όλους τους οικισμούς την αντικατάσταση του οδοφωτισμού με LED. Αυτό το κάνουμε όχι μόνο διότι πάμε να αναβαθμίσουμε το φωτισμό στις περιοχές μας, αλλά γιατί είναι ένα έργο καθαρά εξοικονόμησης σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ, την κατανάλωση ρεύματος, και μάλιστα κατά αυτόν τον τρόπο είναι και αυτό χρηματοδοτούμενο.
Απαντήσεις για το αν είναι κατάλληλο για ίδρυυση και κατ' επέκταση πόσιμο το νερό της Γρατινής έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Κομωτινής Δημήτρης Καρασταύρου και τέος πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κομωτινής, μιλώντας παράλληλα για το μεγάλο αυτό έργο υδροδότησης του Δήμου από το φράγμα της Κομωτινής 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τις ημέρες της Προεδρίας του ΔΕΙΑΚ. Την καταλληλότητα του νερού φράγματος Γρατινής για ίδρυυση διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Κομωτινής Δημήτρης Καρασταύρου, μιλώντας για το μεγάλο αυτό έργο που ξεκίνησε επί θητείας του ως Προέδρου της ΔΕΙΑΚ. Παράλληλα, εξήγησε ότι έγιναν πολλές μελέτες και διαφορετικές μάλιστα χρονικές στιγμές. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο έργο που δεν ξέρουμε πότε θα αναμένεται να ξεκινήσει στη Γρατινή στο φράγμα 5,5 νομίζω εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό μας εξέφρασαν κάποιοι αναγνώστες του Thrake Online ότι υπάρχουν μελέτες ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο για υδροδότηση από το φράγμα, καθώς έχει βαρέα μέταλλα. Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις για το νερό? Ναι, παρότι η ΔΕΙΑΚ πλέον δεν είναι το δικό μου αντικείμενο, αλλά είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει, το έχω ξεκινήσει σαν πρόεδρος της επιχείρησης τότε. Φυσικά και πριν ξεκινήσουμε να μελετούμε το έργο, το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να δούμε την καταλληλότητα του νερού. Πήραμε δείγματα περιοδικά, όχι μόνο μία χρονική περίοδο, πάρα πολλές φορές και σε διαφορετικές χρονικές περιόδου, να δούμε την ποιότητα του νερού το καλοκαίρι, το χειμώνα, όταν εξαντλείται το νερό, όταν χρησιμοποιείται, όταν ενδεχομένως, αν και δεν έχουν πολλές καλλιέργειες σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν άλλες χρήσεις. Να σας πω όμως ότι η ευρύτερη λεκάνη απορροής είναι η ίδια με το φράγμα Συμβόλων. Οπότε η ποιότητα του νερού είναι σαν και αυτή του φράγματος Συμβόλων και δεν έχει καμία διαφορά και φυσικά το νερό είναι κατάλληλο για χρήση. Ο μόνος προβληματισμός που είχαμε όταν ξεκινήσαμε το σχεδιασμό αυτού του έργου ήταν να δούμε μήπως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είχε ο Δήμος ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης όταν έκανε το δικό της φράγμα. Και αυτό έχει να κάνει όχι με την ποιότητα του νερού, όσο το ότι η συγκέντρωση πολύ μεγάλης ποσότητας νερού στο ίδιο σημείο και να κάθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν το αντλείς από πολύ μεγάλο βάθος, τότε είναι υποβαθμισμένο σε ό,τι αφορά την ποσότητα του οξυγόνου. Αυτό το αντιμετώπισε η ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Φυσικά η τεχνολογία μας το επιτρέπει, διότι αντλεί το νερό πάντα από το υψηλότερο σημείο. Και κατά αυτόν τον τρόπο, αυτή την αντιμετώπιση την ενσωματώσαμε στη δική μας μελέτη όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε αυτό το έργο και τέτοιου είδους ζητήματα δεν υπάρχουν. Το νερό που δικαιούται πλέον να πάρει η ΔΕΙΑ Κομωτινής είναι και κατάλληλο, αλλά είναι και δικαίωμά της πλέον που το έχει αποκτήσει μέσω της έγκρισης των περιβαλλοντολογικών όρων. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το έργο? Αυτά θα σας τα πει ο φίλος Μανώτης Χαραλαμπίδης, είναι δικό του έργο. Το παρακολουθεί ο ίδιος πλέον. Και υπήρχαν και κάποιες εκκρεμότητες μέσω της διαχειριστικής, από ό,τι γνωρίζετε. Το έχει αναλάβει ο ίδιος προκειμένου να προχωρήσουν. Μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουν προθεσμία για την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων τα φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως μας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Λογιστών και Φοροτεχνικών Ομοροδόπης κ. Θεόδωρος Σαβάκης, ο οποίος μας ενημερώνει για όλα τα οικονομικά θέματα που αφορούν ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άρχισε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Λογιστών και Φοροτεχνικών Ροδόπης, Θεόδωρος Σαβάκης, που σημείωσε ότι η προθεσμία εκπνέει στις 36 και αναμένεται να δοθεί παράταση. Παράλληλα, ο κ. Σαβάκης αναφέρθηκε στο επίδομα των 533 ευρώ. Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η πλατφόρμα έχει ανοίξει. Η προθεσμία των φυσικών και των νομικών προσώπων είναι στις 36. Βέβαια, με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει λόγω της πανδημίας, ελπίζουμε να δοθεί παράταση, αλλά η παράταση δεν θα είναι μεγάλη όπως και πέρσι. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει δείξει ότι θέλει να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα και είναι πολύ φιδωλός στις παρατάσεις. Όσον αφορά τα επιδόματα των 800 ευρώ που δόθηκαν σε κάποιους, είναι να δοθούν τώρα αυτό το διάστημα, μια ειδική κατηγορία που μπαίνει. Και τι θα περιμένουμε, ποια θα είναι η εξέλιξη? Τα 800 ευρώ δόθηκαν μια φορά, τώρα μιλάμε για 534 ευρώ που είναι η επιδότηση του μηνός Μαΐου για τους, για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει ανασταλεί η συμβάση εργασίας.
Περιμένουμε τις αποφάσεις. Ήδη η πλατφόρμα έχει ανοίξει 22 του μήνα. Γίνονται για κάποιες κατηγορίες εξ αυτών γίνονται υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων, τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζομένους. Και μέχρι 31 του μήνα η πρώτη φάση των δηλώσεων θα εκπνεύσει και το πρώτο διήμερο του Ιουνίου θα γίνουν εκτομιεύσεις. Ερωτηθείς αν θα χρηματοδοτηθούν και οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς το παρόν. Και αναφέρθηκε για τους συντελεστές και την έκπτωση 25% στους επαγγελματίες. Το ίδιο θα ισχύει και για τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Για τους αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες, αν και έχει υποθεί αυτό στα δελτία τύπου των αρμοδίων υπουργών, εντούτοις δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει ψηφιστεί. Οπότε αναμένουμε τις σχετικές αποφάσεις. Όσον αφορά τη μείωση των συντελεστών. Για το διάστημα από 1 έκτου έως 31 δεκάτου του 20 προβλέπεται μείωση για ορισμένες κατηγορίες, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως είναι τα καφέ, για τις πωλήσεις καφέ, προϊόντων καφέ που έχουν τη βάση του καφέ, μη αλκοολούχα ποτά, καθώς επίσης για τις συγκοινωνίες, τραμ, τρένα, υπεραστικά και αστική συγκοινωνία, ο συντελεστής από 24 πάει στο 13 και επίσης για τα τουριστικά πακέτα για τις διαμονές ξενοδοχείων. Και αυτές υπάρχει για τροποποίηση των συντελεστών, αλλά για το διάστημα αυτό που είπαμε, από 1 έκτου έως 31 δεκάτου. Υπάρχει και μια έκπτωση για τους επαγγελματίες, το 25%. Ναι, αυτό αφορά όλες τις βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες λήγουν μέχρι 31 Πέμπτου του 2020, αυτές μετατίθονται μέχρι την 31 ή σε περίπτωση που προπληρωθούν ή πληρωθούν εμπρόθεσμα, υπάρχει έκπτωση 25%. Πώς βλέπετε, οι πελάτες σας ανταποκρίνονται ότι θέλουν να μπουν σε αυτά τα μέτρα? Οπωσδήποτε, είναι ευνοϊκά μέτρα, είναι μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, είναι το στοίχημα αυτό της επόμενης μέρας οικονομίας. Περιμένουμε να δούμε εμπράκτως τι τελικά θα ωφελεί στην αγορά. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης αλλά και Εύρου για το νέο νομοσχέδιο το οποίο τους βρίσκει αντίθετους. Φώναξαν συνθήματα έξω από την περιφερειακή εκπαίδευση Ροδόπης καθώς ακολούθησε συνάντηση με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου του παρέθεσαν τις αντιδράσεις τους και άκουσαν τις δικές του απόψεις. Κάμερες να βάλετε μέσα στα Υπουργεία. Τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας ανέφερε ο πρόεδρος εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, οι τρεις ιεράρχες, Στέφανος Μακρυγιάννης. Κατά την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης στην περιφερειακή εκπαίδευση Ροδόπης στην Κομωτινή. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για μια παράσταση διαμαρτυρίας στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, σύλλογοι και από τον νομό Ροδόπης και από τον νομό Εύρου. Τα αντικείμενα της διαμαρτυρίας είναι η υπουργική απόφαση και η τροπολογία για το live streaming στις τάξεις. Εμείς θεωρούμε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την διαζώση στη διδασκαλία και γι' αυτό έχουμε και σχετικές αποφάσεις και των συλλόγων μας και της ΑΔΔΗ ότι θα απέχουμε από αυτή τη διαδικασία, την κάμερα δηλαδή, στις τάξεις. Θεωρούμε ότι η υποστήριξη των παιδιών που θα παραμείνουν στο σπίτι μπορεί και πρέπει να γίνει με άλλους τρόπους που εφαρμόζονται άλλωστε και σήμερα. Και ένας από αυτούς είναι και η κατοίκον διδασκαλία, η οποία εφαρμοζόταν και πριν άλλωστε από την περίοδο της επιδημίας. Διαμαρτυρόμαστε για το πολυνομοσχέδιο που έρχεται στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες μέρες με μια σειρά από αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που στην πραγματικότητα εισάγουν χαρακτηριστικά του σχολείου της αγοράς στη δημόσια εκπαίδευση και έρχονται σε αντίθεση με τις μορφωτικές ανάγκες και δικαιώματα των μαθητών αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και προφανώς στο περιβάλλον που ανοίγουν τώρα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία έχουμε σοβαρές ενστάσεις και ανησυχίες για το πόσο είναι έτοιμη η δημόσια διοίκηση να λειτουργήσουν τα σχολεία καθώς ας πούμε στη Ροδόπη που ξέρουμε, το προσωπικό καθαριότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μεταφερθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε να λειτουργήσει αυτή και τα σχολεία χρειάζονται μόνιμο προσωπικό καθαριότητας έτσι ώστε να μπορούν και σήμερα και στο μέλλον να λειτουργούν κανονικά.
Αντί να κοιτάξει να λύσει η κυβέρνηση τα σοβαρά προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως το στεγαστικό, τα οικονομικά των σχολικών επιτροπών και πολλά άλλα, βρήκαν την ευκαιρία να φέρουν ένα νομοσχέδιο που ρημάζει ουσιαστικά την δωρεάν εκπαίδευση. Σημείωσε ο γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Ερμπέζης. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αντί να κοιτάξουν να λύσουν κάποια από τα σοβαρά προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως είναι το στεγαστικό, όπου αναγκαζόμαστε να στηβάζουμε πολλά παιδιά μέσα σε μικρές ακατάλληλες αίθουσες, όπως είναι τα οικονομικά των σχολικών επιτροπών, που με δυσκολία κάθε χρόνο ζεσθενόμαστε και μπορούμε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, αντί να κοιτάξουν πώς θα διορίσουν καθαρίστριες να μπορούν να υπάρχει σοβαρός, σίγουρος καθαρισμός των σχολείων και πολλά άλλα, αντί να λύσουν αυτά τα προβλήματα, αντί να κοιτάξουν να διορίσουν εκπαιδευτικούς και να μην έχουμε κάθε χρόνο αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τους αναπληρωτές, οι οποίοι εδώ και μια 20ετία τρέχουν στην αρχή της κάθε χρονιάς σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, χωρίς να ξέρουν και από πριν πού θα πάνε, δημιουργώντας μια αφάνταστη ταλαιπωρία στους συναδέλφους. Αντί να λύσουν κανένα από αυτά τα προβλήματα, ήρθαν μέσα στην πανδημία, που γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά όλες οι συνδικαλιστικές διαδικασίες, βρήκαν την ευκαιρία δηλαδή να φέρουν ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο ρημάζει ακόμα περισσότερο τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Έρχονται σε αντίφαση με την κοινωνική αποστασιοποίηση που τόσο καιρό μας λένε και αυξάνουν τον αριθμό των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σε 26. Πράγμα απαράδεκτο. Έρχονται, κάνουν το γυμνάσιο και το λύκειο ένα τέλειο το εξεταστικό κέντρο, με σκοπό φυσικά να μην αντέξουν όλοι οι μαθητές, να αντέχουν ελάχιστοι και οικονομικά και ψυχολογικά, έτσι που να παίρνουν πολύ λίγοι το απολυτήριο του λυκείου. Το νομοσχέδιο αυτό πλήττει την εκπαίδευση στο σύνολό της, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελμέρο Δόπης, Μιχάλης Βασιλιάδης, που εξήγησε ότι το νομοσχέδιο αυτό μας βρίσκει όλους απέναντι. Συμπαραστηκόμαστε στον αγώνα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ένα νομοσχέδιο το οποίο πλήττει και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση γενικότερα στο σύνολό της. Κάποιες ειδήσεις ή κάποια δημοσιεύματα που έχουν βγει στο φως της επιφάνειας για να περάσουν τα σχολεία στους Δήμους, αλλά και το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να κατευθεί στην Βουλή την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, βρίσκει αντιμέτωπο στην όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Το σχολείο, η τάξη δεν θα γίνει Big Brother, δεν θα γίνει reality. Αντιστεκόμαστε, είμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε για όλες τις διατάξεις που πλήττουν από την πρωτοβάθμια μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέχρι και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Λέμε όχι συνεπώς στο νομοσχέδιο της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως. Λέμε όχι στις ρυθμίσεις νομοθετικές, οι οποίες ήρθαν άνευ διαλόγου και άνευ συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό δείχνει και το ήθος και το ύφος με το οποίο θα προχωρήσει η κυρία Κεραμέως. Και πολύ φοβόμαστε ότι έρχονται ακόμα σκληρότερα μέτρα. Άρα η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης. Με λίγους μαθητές, ένα τμήμα ξεκίνησε να επαναλειτουργεί και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα στην Κομωτινή. Για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, αλλά και για το αν θα ξεκινήσει νωρίτερα το σχολικό έτος την επόμενη χρονιά, μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο διευθυντής του σχολείου, κ. Ηλίας Βλάχος. Στις 18 Μαΐου άρχισαν να επαναλειτουργούν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και μόνο το δεύτερο έτος, γιατί το πρώτο προάχθηκε, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του σχολείου της δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής, Ηλίας Βλάχος, που εξήγησε το ζήτημα που προέκυψε με τους εκπαιδευόμενους από ευπαθείς ομάδες. Εμείς ξεκινήσαμε κανονικά στις 18 του μήνα. Το δεύτερο έτος έρχεται στα μαθήματα. Το πρώτο έτος προάχθηκε με την λήξη των μαθημάτων στο πρώτο τετράμινο και με την έναρξη της καραντίνας ουσιαστικά. Οπότε προσπαθούμε μέχρι τέλος Ιουνίου να φτιάξουμε ένα σωστό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις, ανάγκες αλλά και στα προβλήματα που έχουν οι εκπαιδευόμενοι που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς στις κοινωνικές ομάδες ή οι γονείς τους ή στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον και να ολοκληρώσουμε τα μαθήματά μας 30 Ιουνίου. Υπάρχει περίπτωση να επιμηκυνθεί ή να ξεκινήσετε νωρίτερα τη νέα σχολή? Να επιμηκυνθεί όχι, να αρχίσουμε νωρίτερα. Ακόμα περιμένουμε τις αποφάσεις από την Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης. Φαντάζομαι ότι όπως όλα τα σχολεία έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε νωρίτερα. Όμως εμάς υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως αφορά τη ζωή, την επαγγελματική των εκπαιδευόμενων, όπου ξέρουμε και ιδίως στην περιοχή μας, είναι μια αγροτική περιοχή, που ακόμα και το Σεπτέμβριο έχουμε πολλές δουλειές στα χωράφια. Θα
μαθήματα πώς γίνονται, τηρούνται τα μέτρα? Ναι, έχουμε 4 τμήματα, 8 εκπαιδευόμενοι σε κάθε τμήμα μαζί με τον καθηγητή. Έχουμε 1,5 μέτρο απόσταση. Τα αντισηπτικά μας, καθαριότητα κάθε μέρα πλέον, έχει έρθει γραφείο καθαριότητας. Είμαστε από τα θέματα καθαριότητας μας πάρα πολύ καλά και τις αποστάσεις τηρούμε. Τις μέρες αυτές, καθώς πλησιάζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, μαθητές αλλά και γονείς κατακλείζονται από αισθήματα άγχους και αγωνίας. Για να μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα συναισθήματα αυτά, καθώς και για τον μεγαλύτερο φόβο των εφήβων αλλά και των γονέων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καλέσαμε και φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια εφαρμοσμένη συμπεριφοράς, κυρία Έλσα Μπάρδα. Κυρία Μπάρδα, σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020. Μια κατάσταση που ήδη προκαλεί πολύ μεγάλο άγχος σε γονείς και μαθητές και ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται και εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού, η οποία μπορεί να έχει κοπάσει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού ορισμένων γονέων αλλά και μαθητών επικρατεί το άγχος για την πανδημία αυτή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτησή μας αναφερόμενοι στο κατά πόσο είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς τη φύση του άγχους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ορισμό του άγχους. Λοιπόν, το άγχος είναι μία ενστικτόδης αντίδραση όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με απειλητικές ή συγκινησιακές καταστάσεις. Οπότε έχουμε αυτό που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι fight or flight. Δηλαδή είτε αντιμετωπίζει κάποιος το στρεσογόνο ερέθισμα, είτε το αποφεύγει. Όταν λοιπόν το άγχος είναι υπερβολικό, οδηγούμαστε σε παρέτηση, γιατί έχουμε αυτή την αποφυγή ή ακόμα και σε κρίση πανικού. Μάλιστα. Δηλαδή συνδέονται αυτά σε υπερβολικό άγχος. Μάλιστα. Αλλά το άγχος δεν είναι απαραίτητα κάτι το κακό σε ένα μέτριο βαθμό, γιατί όλοι οι μαθητές, πολλές φορές με ρωτάνε νεαρά παιδιά, μου λένε «Μα οι καλοί μαθητές δεν αγχώνονται?» Και τους εξηγώ ότι ποια είναι η διαφορά. Ο καλός μαθητής αγχώνεται πολύ πιο πριν και κάνει την προετοιμασία του, ενώ ο μαθητής ο οποίος δεν είναι τόσο έτσι επιμελής με τις υποχρεώσεις του, αγχώνεται λίγο την τελευταία στιγμή και εκεί όλα φαίνονται βουνό. Σίγουρα. Αναφερθήκατε πριν στις κρίσεις πανικού ως ένα από τα συμπτώματα του άγχους. Πώς αλλιώς εκδηλώνεται το άγχος και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση του άγχους τόσο στα παιδιά, αλλά όσο και στους γονείς, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, θεωρώ, διότι πολλές φορές το άγχος βγαίνει μέσα από τα ψυχοσωματικά. Δηλαδή, το παιδί μπορεί να μην θέλει να αποδεχτεί ή να μην θέλει να επικοινωνήσει το γεγονός ότι αγχώνται στους γονείς του. Και πολλές φορές να βγαίνει σε κεφαλαλγίες, δηλαδή πονοκεφάλους επειδή δεν περνάνε, σε προβλήματα σωματοποίηση τύπου εντερικά προβλήματα, προβλήματα με το στομάχι, κάποια δερματικά, πολλές φορές και δυσκολίες στη συγκέντρωση και στο να απομνημονεύσει το παιδί κάτι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το άγχος δεν βοηθάει στην απόδοση, διότι δημιουργεί αυτό το πρόβλημα στη συγκέντρωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να βλέπουν αυτά τα μικρά σημάδια οι γονείς, προκειμένου να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να αποσυμφορίζει λίγο αυτό το άγχος του. Μάλιστα, πριν μιλήσουμε εκτενέστερα για την συμπεριφορά των γονέων και κατά πόσο επηρεάζουν την περίοδο αυτή τους μαθητές, θα ήθελα να ρωτήσω ότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν το άγχος ως ένα απειλητικό συνέστημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στην αποτυχία εν τέλει των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπάρχει τρόπος αυτός να δουν το συνέστημα αυτό με έναν τρόπο διαφορετικό και να το διαχειριστούν ώστε να επωφεληθούν κιόλας από αυτό? Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές το άγχος προκύπτει από τον φόβο της αποτυχίας ή μερικές φορές και ακόμα και από το φόβο της επιτυχίας. Ο φόβος της αποτυχίας, γιατί υποβόσκει το φόβο της
ο φόβος της απόρριψης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει συνδέσει, ένας έφηβος έχει συνδέσει το γεγονός ότι αν δεν πετύχω στις εξετάσεις, τότε δεν αξίζω. Δηλαδή, το πόσο αξίζει με τα επιτεύγματά του, το έχει κάνει ένα μέσα στο μυαλό του, τότε αυτό σίγουρα δεν βοηθάει. Και πολλές φορές ακόμα και ο φόβος της επιτυχίας από το γεγονός ότι μπορεί να φοβάται ότι αν περάσω σε αυτή τη σχολή θα τα βγάλω πέρα, θα τα καταφέρω, θέλω να φύγω μακριά από τους γονείς μου. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε δημιουργικό το άγχος από τη στιγμή που όντως, δηλαδή χρειαζόμαστε βασικά συστατικά. Ένα, το παιδί να θέλει πάρα πολύ τη σχολή την οποία έχει επιλέξει, δηλαδή οραματίζεται συγκεκριμένη σχολή. Εκεί έχουμε το άγχος, αλλά εκεί θα γίνει δημιουργικό γιατί υπάρχει στόχος. Και δεύτερον, η δημιουργικότητα όσο αφορά το πρόγραμμα, δηλαδή όταν τον αγχωνόμαστε χωρίς να αποδίδουμε, δεν έχει κανένα νόημα, μας βγάζει από τον δρόμο μας. Οπότε, άγχος σχετικά με το πρόγραμμα, σχετικά με τους μικρούς στόχους που τους πάμε έναν έναν, βγάζουμε την ύλη, ξαναβγάζουμε την επόμενη ύλη, είμαστε έτοιμοι για τις εξετάσεις και μετά είμαστε πιο ήρεμοι. Δηλαδή το άγχος μειώνεται με την προσπάθεια την οποία καταβάλουμε, θεωρώ. Μάλιστα. Μέχρι τώρα όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται για την αποβολή του άγχους είναι μέχρι να φτάσουν οι μαθητές να μπουν στην αίθουσα και να ξεκινήσουν τις εξετάσεις. Τι γίνεται όμως εκείνη την ίδια ημέρα που κάποιοι μαθητές καταβάλλονται από τα συναισθήματά τους αυτά? Υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να μπορέσουν πράγματι να το ξεπεράσουν και να το αντιμετωπίσουν και εν τέλει να αποδώσουν στις εξετάσεις αυτές? Θα έλεγα ότι το πιο δύσκολο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουν την ημέρα των εξετάσεων είναι από υπερβολικό άγχος να έχουν αυτό που λέμε blackout. Μάλιστα. Και να ξαφνικά να πάνε μέσα στην αίθουσα και να μην θυμούνται τίποτα. Ενώ είναι άριστα προετοιμασμένοι. Το βασικότερο για την μέρα των εξετάσεων είναι θετική σκέψη, τα πάντα να είναι θετικά, να μην αγχωθούν τελευταία στιγμή σχετικά με την ύλη, δηλαδή ότι διαβάσαν, μπορούν φυσικά, κάθε παιδί αισθάνεται διαφορετικά την ασφάλεια. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να θέλει να κάνει μια μικρή επανάληψη από τις βασικές σημειώσεις, βασικά points, ok. Αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι το βασικότερο είναι την ώρα που γράφουν εξετάσεις τα παιδιά, σε περίπτωση blackout, να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να πάρουν βαθιές ανάσες, να σκεφτούν κάτι θετικό και θα τους έρθει. Ξεκινάμε από την ερώτηση την οποία γνωρίζουμε και μετά πάμε στις επόμενες ερωτήσεις. Διαφορετικά χάνεται πολύτιμος χρόνος. Mm-hmm. Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι διπλανοί μας, γιατί πολλές φορές τα παιδιά το παθαίνουν blackout. Κοιτάνε δεξιά-αριστερά, βλέπουν τους υπόλοιπους να γράφουν. Δεν ξέρουμε και τι γράφουν βέβαια. Καθένας έρχεται για τον εαυτό του. Θεωρώ ότι είμαστε προσιλωμένοι στο γραπτό μας. Δεν δίνουμε σημασία ότι γίνεται γύρω μας. Είναι η δική μας μάχη που πρέπει να κερδίσουμε. Είναι μια ακόμα δοκιμασία. Έχει πολλά ακόμα τεστ στην πορεία που θα πρέπει να περάσουν. Θεωρώ ότι περάσαμε ήδη ένα μεγάλο τεστ με τον κορονοϊό. Και ίσως κυριαρχεί λίγο φόβος στα παιδιά αυτή την περίοδο, όπως και σε όλους μας. Mm-hmm. Και η αβεβαιότητα το τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά ίσως ήταν και μια ευκαιρία για να το πάρουμε θετικά, ότι όλα τα παιδιά κάτσανε σπίτι εν τέλει για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είχαν κανένα πειρασμό να βγουν έξω. Έτσι, και όλα θέλοντας και εμείς είχαν το χρόνο να διαβάσουν και mm-hmm. να κάνουν επαναλήψεις, γιατί το μυστικό είναι στην επανάληψη. Και έχουν ακόμη ένα εύλογο χρονικό διάστημα των 15 ημερών μέχρι να ξεκινήσουν τα πρώτα μαθήματα να συνεχίσουν τις επαναλήψεις τους. Κυρία Μπάρδα, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση και η αναγνώριση του άγχους, ειδικότερα από τον έφηβο, ως φυσιολογικό και ως σύμπτωμα των σωματικών και ψυχικών του ορίων, ώστε να μπορέσει να το διαχειριστεί εν τέλει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουν το τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή όταν αγχώνονται, να ξέρουν τα όρια τους. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή ένα παιδί το οποίο πραγματικά το έχει αυτοσκοπό να περάσει σε συγκεκριμένη σχολή, ίσως να ξεπεράσει τα όρια του και ίσως καταλήξει να διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το διάβασμα έχει ένα συγκεκριμένο όριο, δηλαδή κάνουμε διαλύματα προκειμένου να μπει στη μνήμη, να αποθηκευτεί σαν στο σκληρό μας δίσκο, στο μυαλό μας, να το πω και έτσι για τα παιδιά να το καταλάβουν, οτιδήποτε μαθαίνουν.
Γι' αυτό δεν κάνει να καταπιέζουμε περισσότερο τον εαυτό μας, γιατί πραγματικά δεν θα αποδίδει στον βαθμό που θέλει. Θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να κατανοούμε. Γιατί και ένας πονοκέφαλος, ο οποίος π.χ. ταλαιπωρεί ένα παιδί, το οποίο είναι αγχωμένο και γι' αυτό έχει πονοκέφαλο. Πώς θα κάτσει να διαβάσει όταν το ίδιο δεν μπορεί να αποδώσει. Γι' αυτό όλα γίνονται με μέτρο. Ευχάριστο να είναι το διάβασμα, μια ευχάριστη εμπειρία. Και κάτι ακόμα πιο ευχάριστο που θα ακολουθήσει, το πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι το κίνητρο είναι μεγάλο. Ναι, αυτό λέω εγώ πάντα στα παιδιά, ότι ένα καινούριο παράθυρο ανοίγεται. Μάλιστα. Κυρία Μπάρδα, πριν συζητήσουμε για το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά τους στην περίοδο αυτή, θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος των εφήβων αλλά και των γονέων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα έλεγα ότι έχουν συνδέσει οι γονείς, και ίσως αυτό προβάλλουν και στα παιδιά, ότι η εισαγωγή στο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σημαίνει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική καταξίωση. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι, γιατί μετά έχουν να επιλέξουν τη σχολή τα παιδιά, θα έλεγα το βασικότερο είναι τα παιδιά να επιλέγουν σχολές τις οποίες ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους και πραγματικά το θέλουν. Δηλαδή να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες από τα παιδιά για να το θέλουν πολύ, γιατί δεν είναι μόνο εισαγωγή, είναι αργότερο και ότι πρέπει να περάσουν και τις εξετάσεις εκεί, πρέπει να βγουν και σίγουρα, σίγουρα πάντα υπάρχουν τα δυσκολίες στο τομέα της εργασίας και σίγουρα το να ακολουθούμε ένα επάγγελμα, είτε είναι από ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάποια τέχνη για παράδειγμα, ή να μας φέρει ζωή κάπου αλλού, κάτι διαφορετικό στον δρόμο μας. Από εκεί πέρα, αν το θέλουμε πάρα πολύ και ταιριάζει την προσωπικότητά μας, θα το παλέψουμε περισσότερο και σίγουρα θα εξελιχθούμε επαγγελματικά σε οτιδήποτε επιλέξουμε. Οπότε, να δώσουν καλύτερα βάση στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στο τι θέλουν τα παιδιά να ακολουθήσουν. Είναι το δικό τους όνειρο, είναι κάποιο άλλο το όνειρο. Και σίγουρα να ταιριάζει την προσωπικότητα αυτό. Πολύ σημαντικό. Η περίοδος των εξετάσεων αποτελεί μια δοκιμασία μεταξύ της σχέσης εφήβων και γονιών και οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή. Πώς μπορούν λοιπόν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη δύσκολη αυτή στιγμή? Πολύ βασικό είναι οι γονείς να παρέχουν την ηρεμία στο περιβάλλον του σπιτιού, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να διαβάσουν, να τους ενθαρρύνουν, ενθάρρυνση και θετική σκέψη στο τι μπορούν να καταφέρουν, το πώς μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι πάρα πολύ βασικό, δηλαδή αρνητικοί χαρακτηρισμοί μπορεί να έχουν, να έχουν τα αντίστροφα αποτελέσματα από ό,τι επιθυμεί η οικογένεια. Συνεπώς αυτό, ενθάρρυνση, ηρεμία, κατανόηση. Ίσως υπάρχει κάποιο συγκρουσιακό στην πορεία από την άποψη ότι η οικογένεια, επειδή θέλει το καλύτερο για τα παιδιά της, να επιμένει λίγο στην άποψη ότι βγες λιγότερο με την παρέα σου και λίγο να διαβάσεις, γιατί αυτό είναι μια επένδυση ζωής, μπορείς να βγεις αργότερα όσες φορές θέλεις. Ίσως εκεί, αλλά είναι για το καλό τους και θεωρώ ότι όταν δώσεις το παιδί να καταλάβει και την αξία της γνώσης που προσφέρει ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη ζωή που θα κάνει αργότερα, τη φοιτητική, που είναι όμορφη εμπειρία, θεωρώ ότι τα παιδιά και από την πλευρά τους μπορούν να κάνουν κάποιες θυσίες. Αν και τώρα, τη δεδομένη περίοδο, δεν το βιώσαμε τόσο έντονα αυτό, γιατί είπαμε, ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα. Έτσι ακριβώς. Εκ των πραγμάτων. Εγώ είμαι πολύ θετική ότι τα παιδιά, επειδή περάσαν και δύσκολα αυτή την περίοδο, έχω την αίσθηση και ελπίζω να βγω αληθινή, ότι θα έχουμε πάρα πολλές, πολύ ενθαρρυντικά και θετικά αποτελέσματα στις εισαγωγικές εξετάσεις. Φέτος. Είμαι δηλαδή πάρα πολύ σίγουρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, καθώς είχαν και το περιθώριο να μείνουν και περισσότερο καιρό στο σπίτι, να πραγματοποιήσουν και τις επαναλήψεις τους και να μην τους αποσπάσει κάποιος εξωτερικός παράγοντας. Οπότε να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά.
Κυρία Μπάρδα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις πολύτιμες συμβουλές τις οποίες δώσατε στους εφήβους οι οποίοι προετοιμάζονται για την πολύ μεγάλη τους αυτή η δοκιμασία της πανελλαδικής εξετάσεις, αλλά και για τους γονείς οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δοκιμασία αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ και κλείνοντας να πω στα παιδιά ότι είναι πολύ βασικό να μην αφήσουν τον φόβο της αποτυχίας να ορίσει τα θέλω τους. Αν το θέλουν πάρα πολύ μπορούν να το πετύχουν. Απλά χρειάζεται λίγο προσπάθεια. Καλή επιτυχία και από μένα στα παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε ένα παράθυρο ακόμη στην αθλητική σας επικαιρότητα και να καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής, κύριο Βασίλη Γαβριλίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την περαιτέρω λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πανθρακικού Σταδίου. Κύριε Γαβριλίδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Πασκαλίδου. Πράγματι, περάσαμε στην τρίτη φάση χαλάρωση στο μέτρο όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πλέον από χθες Δευτέρα έχουν δικαίωμα και όλες οι συμπολίτησες και όλοι οι συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανθρακικού Σταδίου. Με τη μόνη υποχρέωσή τους που έχουν είναι να συμπληρώσουν ένα έντυπο το οποίο λέγεται Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα. Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη, το έντυπο αυτό το συμπληρώνουν στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου ή είναι υποχρεωμένος ο καθένας να το μεταφέρει μαζί του και να το παραδώσει στον φύλακα ο οποίος υπάρχει στις εγκαταστάσεις? Το έντυπο αυτό υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όμως έχουμε και εμείς εδώ πέρα φωτοτυπίες του αυτού του έντυπου, οπότε σε περίπτωση που κάποιος αθλούμενος δεν το έχει μαζί του, μπορεί και εδώ πέρα να το συμπληρώσει σε εμάς. Μάλιστα. Ποιες είναι οι ώρες? Ναι, αυτό ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το νέο ωράριο λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Πανθρακικού Σταδίου είναι πλέον από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 και από τις 5 έως τις 10 το βράδυ. Όσον αφορά τώρα το γήπεδο το οποίο έχει τον ελαστικό τάπητα, επιτρέπεται από τις 5 έως τις 8 η άθληση μόνο για αθλητές συλλόγων και για τους υποψήφιους μαθητές γάμα λυκείου οι οποίοι δίνουν εξετάσεις για στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, πυροσβεστική και τεφά. Επαναλαμβάνω ότι ο χώρος όλος ο υπόλοιπος των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλον αυτό το χώρο μπορούν να αθλούνται οι πολίτες. Μάλιστα. Αυτό το θέσαμε μόνο και μόνο επειδή υπάρχει και παραμένει βάση του υγειονομικού πρωτόκολλου, υπάρχει το όριο των 80 ατόμων ανά εγκατάσταση και οπότε είναι ο χώρος περιορισμένος για την άθληση όσον αφορά το γήπεδο του Ταρτάν. Μάλιστα. Οπότε τις ώρες τις οποίες μας προαναφέρατε, 8 με 11 και 5 με 10, είναι όλες οι εγκαταστάσεις ανοιχτές προς το κοινό. Είναι όλες οι εγκαταστάσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη, όπως είπατε και εσείς, χθες άνοιξε το Πανθρακικό. Βέβαια, ο καιρός μας τα χάλασε λίγο στην πορεία. Αλλά πώς ήταν η προσέλευση του κόσμου την πρώτη ημέρα αλλά και τη σημερινή? Αυτό που μας έδωσε χαμόγελα, κυρία Πασκαλίδου, είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας, οι οποίοι διψούσαν πράγματι να έρθουν να αθληθούν. Πράγματι, θεωρώ ότι εγώ νόμιζα ότι πραγματικά ότι είχαμε κάποια συναυλία στο γήπεδο και υπήρχε αθώα προσέλευση, ναι. Ναι, προσέλευση του κόσμου. Παρ' όλα αυτά όμως μας τα χάλασε ο καιρός, γιατί μετά από μία ώρα είχαμε μια έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα ο κόσμος να αναγκαστεί να αποχωρήσει. Μάλιστα. Αναμένεται και τις επόμενες ημέρες σίγουρα να συνεχιστεί έτσι ο καιρός, αλλά όταν θα φτιάξει εν τέλει ο καιρός, γιατί παρακολουθήσαμε το πριν τα αυστηρά μέτρα του περιορισμού και το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, είχαμε παρατηρήσει υπερβολικά πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων οι οποίοι επισκεφτόταν το Πανθρακικό Στάδιο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, εφόσον έχουμε εδώ τον περιορισμό των 80 ατόμων ανά εγκατάσταση? Ναι. Να αναφέρω καταρχάς ότι οι δικές μας εγκαταστάσεις είναι τεράστιες. Φανταστείτε ότι μπορούμε να εισέλθουν αθλητές. Έχουμε δύο γήπεδα. Στο ένα γήπεδο 80 άτομα και στο άλλο γήπεδο άλλα 80 άτομα, σύνολο 160. Συν τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο που έχει οι αθλητικές εγκαταστάσεις, μπορούν εδώ να έρθουν και να αθληθούν περίπου 350 με 400 συμπολίτες. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα και πρόβλημα. Επίσης θέλω να αναφέρω, όσον αφορά το ωράριο, κάτι που ξέχασα, το Σαββατοκύριακο, επειδή δεν υπάρχει άθληση από τους συλλόγους αθλητών,
από τις 8 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 10 θα είναι και για τους πολίτες μέσα το γήπεδο με το Ταρτάν. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα ισχύουν αυτά τα μέτρα όσον αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων, γνωρίζουμε κάποιο χρονικό πλαίσιο? Έχω την εντύπωση ότι αν πάμε καλά όπως πάμε καλά, πιστεύω ότι μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν και καινούργιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Μάλιστα. Ήδη σας αναφέρω μία πληροφορία που έχω, την οποία την αναφέρω με κάθε επιφύλαξη που είχα σήμερα από το Υπουργείο Αθλητισμού, είναι ότι και το όριο που υπάρχει όσον αφορά τις ηλικίες των 13 ετών, μάλλον από Δευτέρα θα μπορούν πλέον να αθλούνται και παιδιά ηλικίες μικρότερες των 13 ετών. Είναι κάτι που αφορά βέβαια εκτός από τις δικές μας εγκαταστάσεις και από τους αθλητές των συλλόγων του Στίβου, είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και όλων των άλλων κομματικών αθλημάτων. Πολύ ωραία. Όσον αφορά την ώρα του κοινού, δεν υπάρχει περιορισμός στις ηλικίες, είναι ελεύθερος, σωστά? Είναι ελεύθερος, ναι, mm-hmm. Είναι ελεύθερος. Πολύ ωραία. Κύριε Γαβριλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, κύριε Πασχαλίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. 180 άτομα επισκέφτηκαν χθες το Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινής πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Πολλοί ήταν αυτοί που αψήφισαν τις καιρικές συνθήκες και πήγαν για άθληση. Μέχρι τις 25 Μαΐου το Πανθρακικό Στάδιο μπορούσαν να το επισκεφτούν μόνο σύλλογοι, μέλη αθλητικών συλλόγων και μαθητές που δίνουν για στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Από χτες 25 Μαΐου επιτρέπεται η προσέλευση και στο κοινό, συμπληρώνοντας ένα ειδικό έντυπο, όπως μας ενημέρωσε ο φύλακας Κωνσταντίνος Τοΐδης, που ανέφερε και τα μέτρα που ισχύουν εντός σταδίου. Μέχρι στιγμής επιτρεπόντουσαν μόνο σύλλογοι που είχαν έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μαθητές που δίνουν για στρατιωτικές σχολές, αστυνομικές σχολές και ΤΕΦΑ και διαιτητές. Από χθες 25 Μαΐου επιτρέπεται και η προσέλευση για το κοινό με ένα ειδικό δελτίο αθλούμενου που πρέπει ο κάθε αθλούμενος να γράψει τα στοιχεία του και να μπορεί να έρθει ελεύθερα να αθληθεί. Ο λόγος είναι για να υπάρχει δυνατότητα χνηλάτισης σε περίπτωση κάποιου κρούσματος. Βλέπω γίνονται κάποιες θερμομετρήσεις κατά την είσοδο των Αυτό περισσότερο γινόταν πριν σε μεγαλύτερο βαθμό. Στους αθλητές που ερχόντουσαν είχαμε δελτίο εισερχομένων και εξερχομένων, στο οποίο γινόταν θερμομέτρηση και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Τώρα γίνεται το ίδιο και στους πολίτες που έρχονται. Οι πολίτες που έρχονται, υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος μόνο που μπορούν να τρέξουν, να περπατήσουν, να αθληθούν? Οι ώρες του κοινού για το κεντρικό στάδιο με το τάπητα είναι 8 το πρωί με 11 και 8 το βράδυ με 10 το βράδυ, και αυτό γίνεται για να μην υπάρχει συνωστισμός, γιατί το γήπεδο το κεντρικό μπορεί να φιλοξενήσει το μέγιστο 80 άτομα, ενώ συνολικά το γήπεδο, ο χώρος γενικά, η εγκαταστάση είναι 120 στρέμματα και μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 600 άτομα. Για τα όργανα μπορούν να κάνουν πώς, με χρήση γαντιών? Μέχρι στιγμής δεν επιτρέπουμε στα όργανα για να μην υπάρχει επαφή και υπάρχει κάποια μετάδοση μέχρι στιγμής. Και τα παιδιά που έρχονται από συλλόγους μπάσκετ, το καθένα έχει ατομικά τη δικιά του μπάλα. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου, πρώτα απ' όλα των πολιτών? Εντάξει, χθες ήταν η πρώτη μέρα, είχαμε γύρω στα 180 άτομα. Ήταν και βροχερή μέρα χθες, πιστεύω ο κόσμος θα έρθει, θα αθληθεί και ελπίζω να μην έρθουν μαζικά μόνο τις απογευματινές ώρες. Γι' αυτό το λόγο το ωράριο είναι σπαστό, για να μπορεί ο κόσμος να έρθει διάφορες ώρες για να μην υπάρχει συνωστισμός κατά την άθλησή τους. Υπάρχει κάποιο έντυπο που πρέπει να ετοιμάσουν όταν έρχονται εδώ ή εδώ πέρα? Αυτό, ναι. Θα σας το δείξω. Αυτό το έντυπο είναι δελτίο καταγραφής αθλουμένου που έχω κάποια έντυπα εγώ, επειδή είναι οι πρώτες μέρες τώρα, αλλά ο αθλούμενος καλύτερο είναι να το συμπληρώνει από το σπίτι του, να φέρει, να το αφήνει και να
μπορεί με την ισχύα του να κάνει την προπόνηση. Επίδειξε καποέιρα και το πρώτο τους μάθημα μετά την λήξη της καραντίνας πραγματοποίησε η ομάδα καποέιρα Κομωτινής το απόγευμα του Σαββάτου στο άλσος της Αγίας Παρασκευής. Για την πολεμική αυτή τέχνη, η οποία συνδυάζει γυμναστική και εκτόνωση, μίλησε ο δάσκαλος καποέιρα Δημήτρης Χιονίδης και το μέλος της ομάδας Γιώργος Γεωργιάδης. Δεκαεφτά χρόνια λειτουργεί σύλλογος καποέιρα στην Κομωτινή. Πρόκειται για αφροβραζιλιάνικη πολεμική τέχνη. Ένας τρόπος έκφρασης, όπως τόνισε ο δάσκαλος Δημήτριος Χιονίδης, που σημείωσε ότι μετά την καραντίνα ήταν η πρώτη του συνάντηση. Ασχολούμαι με την καποέιρα εδώ και 24 χρόνια, σαν καποέιρα, σαν πολεμική τέχνη, σαν έκφραση. Βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη εδώ και 17 χρόνια, σαν σύλλογο, σαν μια ομάδα. Καποέιρα είναι μια αφροβραζιλιάνικη πολεμική τέχνη, είναι μια μορφή έκφρασης. Και μετά από 5-6 εβδομάδες καραντίνας, δεν αντέξαμε άλλο, ήταν η πρώτη μας συνάντηση και ο καιρός μας τα επέτρεψε, η μέρα ήταν όμορφη και είπαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το όμορφο πράγμα για να έρθουμε εδώ στο πάρκο και να δοκιμάσουμε τι έμεινε, να ξεσκουριάσουμε λίγο, να κινηθούμε. Είναι σύλλογος, είπατε. Εγώ σαν Δημήτρης διδάσκω στο χωροτάξιο εδώ απέναντι σε μια σχολή χορού και εκεί έχω τα παιδικά μου, από παιδιά από 4 μέχρι 12 χρονών και έχω και το τμήμα ενηλίκων στο σύλλογο Yin Yang, που είμαστε άλλη ομάδα εκεί, διδάσκω και στην Ξάνθη. Αν κάποιος θέλει να έρθει, πώς μπορεί να σας βρει? Έχουμε μια ομάδα στο ίντερνετ, η Casa Capoeira Grecia, το σπίτι καποέρα της Ελλάδος. Όπως και μπορεί να έρθει από το χωροτάξιο, από το Yin Yang, να έρθει να δει, να έρθει να δοκιμάσει. Είναι ψυχικό άθλημα και βοηθάει να γυμναστείς και να ξεδώσεις, τόνισε ο Γιώργος Γεωργιάδης που ασχολείται 10 χρόνια με την καποέιρα και κάλεσε τα παιδιά να γνωρίζουν νέα πράγματα. Είναι ψυχικό άθλημα, δηλαδή αυτό το πράγμα που σε δίνει όσο κάνεις και αθλείσαι για πολλά χρόνια, ας πούμε, σου βγάζει όλα αυτά τα κακά που έχεις όταν έχεις την πραγματική σου ζωή. Που κάθεσαι, τη δουλειά σου, όλα αυτά, έρχεσαι εδώ πέρα για να ξεδώσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα για να ξεδώσεις και για να κάνεις γυμναστική στο σώμα σου. Τι θα πρότεινες έτσι σε άλλα παιδιά? Θα πρότεινα σε άλλα παιδιά να δοκιμάσουν πράγματα. Απλά αυτό, να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν σε καινούργια πράγματα για να βρουν κάτι το οποίο θα τους γεμίζει. Είναι κάτι το οποίο είναι τέρμα κοινωνικό, γιατί γνωρίζεις κόσμο παγκόσμια γενικότερα, γιατί είναι international το άθλημα αυτό και μπορείς να έχεις ένα σπίτι, άμα κάνεις φίλους με αυτό το άθλημα, μπορείς να έχεις σπίτι σε κάθε πόλη ανά πάσα στιγμή και αυτοί θα σε δεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές για να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν για σήμερα 3η 26 Μαΐου αλλά και αύριο 4η 27 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου. We'll be right back.
Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopina.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.